Μητροπολίτα Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κύριε κύριε Αθενεαγόρα, Πανοσολογιότατη, σεβαστοί μου πατέρες, κύριε Δήμαρχε των Αχαρνών, κύριε Σωτήρη Ντούρο, παρέστητε, σεβασμιότατε, κάθε φορά που μας λαμπρύνετε, είτε με την παρουσία σας, είτε μας παιδαγωγείτε με τη σοφία σας, η χαρά και η τιμή μας είναι μεγάλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για ό,τι προσφέρετε, κύριε Δήμαρχε, και για το μεγάλο Δήμο μας, αλλά και για την ωραία πόλη μας, τους Θρακομακεδόνες, καθώς και το Πνευματικό Κέντρο. Πόσο μάλλον για τη σημερινή εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα χάριν στη δική σας πρωτοβουλία και η οποία είναι και κάτω από την σκέπη σας. Να ευχαριστήσουμε τους δύο εκλεκτούς βυζαντινούς χορούς, τους καλικέλαδους μαΐστορες του Δημοτικού Οδείου Θηβών και της δικής μας, έτσι, βυζαντινής χοροδίας ανατέλλοντες. Σεβασμιότατε ποιμενάρχα μας, κύριε Αθηναγόρα, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Αχαρνών, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Πνευματικού Κέντρου, σεβαστοί πατέρες, κυρία Διευθύντρια του Δημοτικού Οδείου Θηβών, κυρίες και κύριοι, η Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Μητροπόλεως μας σας καλωσορίζει στην απόψινή συναυλία εν ώψη των σωτηριωδών παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου. Αποτελεί η εκδήλωση αυτή μία ακόμη ευκαιρία για περισυλλογή και προετοιμασία για την ιερότερη περίοδο όλου του έτους. Με όχημα την ψαλτική τέχνη, η Εκκλησία μας μεταφέρει στους τόπους όπου έστησαν υπόδες αυτού, σε μία μυστική συνάντηση με πρόσωπα και γεγονότα που αναφέρονται στα Ευαγγέλια και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του κόσμου. Θα παρακαλέσουμε τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Λάμπρο Καρίνο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Τριάδος Θρακομακεδόνων, να ανέλθει στο βήμα. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, Άγια Αρχιερατική της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Σαμαρουσίου και Οροπού, αξιότιμη κυρία Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Πνευματικού Κέντρου, κύριε Πρόεδρε της Σχολικής Επιτροπής, κύριε Κατσαντρή, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα το πρωί, Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών, ακούσαμε τον Θεάνθρωπο Κυριό μας να λέει μέσα από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα «Ιδού πορευόμεθα εις την Ιερουσαλήμ, εκεί όπου ο Υιός του ανθρώπου θα πάθει, θα αποθάνει και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Ένα ρίγος και μια ανατριχύλα διαπερνά την ύπαρξη του κάθε πιστού μπροστά στο φρικτό άκουσμα των αχράντων παθών. Το συναίσθημα της χαρμολύπης δεν έχει ακόμη ριζώσει μέσα στις καρδιές μας, εφόσον η Ανάσταση ακόμα είναι σχετικά μακριά. Περισσότερο, η λύπη παρά η χαρά επισκιάζει το είναι μας, αφού μια ολάκερη μεγάλη εβδομάδα ευρίσκεται μπρος μας, γεμάτη αδικία, πόνο, βασανιστήρια, θάνατο. Η απόψινή εκδήλωση που φιλοξενείται στο ζεστό χώρο του Πνευματικού Κέντρου των Θρακομακεδόνων υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως και με τις σεπτές ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου κυρίου Αθηναγόρου έρχεται να περιλούσει τις ακοές αλλά και τις διάνοιες και τις ψυχές μας με ελπίδα. Η απόψινή συναυλία βυζαντινής μουσικής, στην οποία συμμετέχει ο βυζαντινός χορός
του Δημοτικού Οδείου Θηβών, μαζί με τον Βυζαντινό χορό Ανατέλλοντες της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως μας, συμπληρώνει την αποσία, όπως αναφέραμε πριν, της χαράς από την Χαρμολύπη των ημερών. Το πρωί, όπως αναφέρθηκε, αναβαίνουμε εις την Ιερουσαλήμ. Απόψε θα πορευθούμε εις την Άνω Ιερουσαλήμ, νοερά, μουσικά, πνευματικά, κατανυκτικά. Θα αντικρίσουμε με τα μάτια της καρδιάς την ουράνια βασιλεία της αγάπης του Θεού. Θα αντλήσουμε κουράγιο, δύναμη και θάρρος με την επίγνωση ότι αυτή η Άνω Ιερουσαλήμ είναι ο τελικός προορισμός μας, είναι η μέλουσα πόλης, είναι η μόνιμη κατοικία μας. Μόνο με τη σκέψη εις την Άνω Ιερουσαλήμ αποκτά νόημα και σημασία και αξία η επίγεια Ιερουσαλήμ ως τόπος των παθών του Κυρίου. Μόνο μέσα από το πέρασμά μας, από την προσδοκία της Άνω Ιερουσαλήμ, μπορούμε να αντέξουμε τον πόνο και την αδικία των ερχομένων ημερών στην Κάτω Ιερουσαλήμ. Σεβασμιότατε, η σεπτή σας παρουσία ανάμεσά μας απόψε προσδίδει ιδιαίτερο νόημα, εφόσον ως επίσκοπος εκφράζεται την εικόνα εις τύπων και τόπων Χριστού και της σταυρικής του θυσίας. Ευχηθείτε σας παρακαλώ η απόψινή εκδήλωση να πετύχει τον ψυχοφελή σκοπό μας. Αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, ας προσευχηθούμε όλοι μας θερμά στα ακούσματα της πνευματικής πανδεσίας που θα ακολουθήσει, ώστε να καταφέρουμε να διέλθουμε τις επόμενες μέρες με κατάνοιξη μέσα από τη δική μας πορεία στη δική μας προσωπική Ιερουσαλήμ και με το βλέμμα της ψυχής μας πάντοτε στραμμένο εις την Άνω Ιερουσαλήμ γέννητο. Κοντά μας βρίσκεται και μας θυμά με την παρουσία του ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Οροπού, εδεσιμολογιότατος και μουσικολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Χρήστος Κυριακόπουλος. Απόψε έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται μαζί μας ο Βυζαντινός Χορός του Δημοτικού Οδείου Θηβών. Αυτή η σύμπραξη αποτελεί για μας ευλογία και ένα άνοιγμα για να συγχωρέσουμε, να ενωθούμε και να μοιραστούμε τους μυστικούς καρπούς αυτής της συνειδηπορίας. Ελάτε λοιπόν να περπατήσουμε στα μυροβόλα μονοπάτια που άνοιξαν αγιασμένοι μελοποιοί όπως ο Ιωάννης Δαμασκηνός, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος, ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, η Μοναχή Κασιανή, ο Ιωάννης Κουκουζέλης, ο Ξένος Κορώνης και άλλοι. Στο σημείο αυτό θα σας παρακαλούσα να μην διακόπτετε η ενότητα της συναυλίας από τυχόν εκφράσεις της ευαρέσκειάς σας. Θα ήταν καλύτερο χειροκροτήματα να ακουστούν στο τέλος της συναυλίας. Στο πρώτο μέρος της απόψινής συναυλίας ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός του Δημοτικού Οδείου Θηβών υπό την χοραρχία του κυρίου Αντωνίου Τσαρουχά. Ο χορός θα ερμηνεύσει ύμνους κατά το μέλος του αημνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγκου. Και εμείς από τη μεριά μας σας καλωσορίζουμε στη συναυλία Βυζαντινής Μουσικής με ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που βρισκόμαστε μαζί σας απόψε και έχουμε την ευκαιρία αφενός να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, αλλά και να απολαύσουμε κατόπιν τη χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως στην απόδοση μερικών από τους πιο ωραίους και κατανυκτικούς ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας. Πρέπει μάλιστα να σημειώσουμε ότι και οι δύο χοροδίες, τόσο η δική μας όσο και η χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως, έχουν περίπου τον ίδιο λιγοστό χρόνο παρουσίας. Παρ' όλα τα αυτά όμως, και οι δύο έχουν δραστηριοποιηθεί σε πολλές και σοβαρές εκδηλώσεις. Πριν ξεκινήσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κύριο Αθηναγόρα, ιδιαίτερα αγαπημένο σε εμάς πατέρα και υποστηρικτή,
εξαρκώς μας βλέπετε, με πολυετή διακονία στη Μητρόπολη μας, στη Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδίας, για την τιμή που μας έκανε να μας προσκαλέσει στη σημερινή εκδήλωση. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Λάμπρο Καρίνο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Θράκο-Μακεδόνων, ο οποίος συνεισέφερε τα μέγιστα στην πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης, καθώς και τον αρχιμανδρίτη πατέρα Βασίλειο Αθανασόπουλο, για τον οποίο ό,τι και να πούμε θα ήταν λίγο. Παρά τον εξαντλητικό φόρτο των καθηκόντων του, απλόχερα μας παρέχει την ανιδιοτελή του αρρωγή και πατρική καθοδήγηση, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Κλείνοντας, ευχαριστούμε θερμά τον χωράρχη πατέρα Θεόδωρο Παπαγιάννη, τον διάκονο πατέρα Γεώργιο Βασιλείου, καθώς και τα μέλη της χοροδίας της Μητροπόλεως Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως για την άψογη συνεργασία. Με την πρώτη ευκαιρία ελπίζουμε να σας ανταποδώσουμε την τιμητική φιλοξενία. Ευχόμαστε να απολαύσετε τη σημερινή εκδήλωση και να έχετε καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή και ευλογημένη Ανάσταση. Στη συνέχεια, η χοροδία του Δημοτικού Οδείου Θηβών θα μας παρουσιάσει το μουσικό της πρόγραμμα. Η Βυζαντινή χοροδία του Δημοτικού Οδείου Θηβών ιδρύθηκε το 2011 και έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία σε πολλές εκδηλώσεις στην περιφερειά μας και στην Αθήνα. Αποτελείται από πρωτοψάλτες και λαμπαδαρίους που κοσμούν αναλόγια της πόλεως και της επαρχίας Θηβών, πολλοί εκ των οποίων ήταν ή είναι ακόμη μαθητές του κυρίου Χατζηχρόνογλου, αλλά και μαθητές του Δημοτικού Οδείου Θηβών. Τα περισσότερα από τα μέλη της χοροδίας έχουν μακρά πείρα συμμετοχή σε διάφορα χοροδιακά σχήματα. Χωράρχης από την ίδρυσή της είναι ο πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Θηβών, κύριος Αντώνιος Τσαρουχάς, ο και απόψινός μας χωράρχης. Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με το ιδιαίτερα κατανυκτικό και μελωδικό αλληλουιάριο των όρθρων της Μεγάλης Εβδομάδος, το οποίο ακούμε κάθε βράδυ κατά τις ακολουθίες του νυμφίου. Η χοροδία θα ψάλει το αλληλουιάριο, όπως αυτό αποδόθηκε από τον ανεπανάληπτο αείμνηστο πλέον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκο. Μετά το αλληλουιάριο ακολουθεί το απολυτίκιο των όρθρων της Μεγάλης Εβδομάδος «Ιδού ο νυμφίος έρχεται». Εκνυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης.
Συνέχεια του Αλληλουιαρίου και του Απολυτικίου ψάλλονται τα αργά καθίσματα της Μεγάλης Εβδομάδος. Τα μέλη αυτά μας εισάγουν στο θέμα της κάθε ημέρας, αλλά και μας προετοιμάζουν για τα επερχόμενα πάθη του Κυρίου μας. Το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων ακούμε το κάθισμα, τα πάθη τα σεπτά, με το οποίο και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Η ακολουθία του νυμφίου συνεχίζεται με τον κανόνα. Ο κανόνας αποτελείται από οδές, κάθε μία εκ των οποίων έχει το δικό της ιδιαίτερο θέμα. Η πρώτη οδή κάθε κανόνα αναφέρεται στην έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, η οποία προτυπώνει στη χριστιανική θεολογία τη δική μας έξοδο από το θάνατο και την αμαρτία, το δικό μας Πάσχα. Το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων θα ακούσουμε τον γλαφυρό κανόνα «Το την άβατον κειμενωμένην θάλασσαν», έργο του Αγίου Κοσμάτου Υμνογράφου. Το μέλος που θα ακούσουμε από τη χοροδία μελοποιείται και πάλιν από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντίνο Πρίγκο, όπως και όλα τα υπόλοιπα μέλη που θα ακολουθήσουν. Αναξηράνανη και πέζεψε δι' αυτής τον Ισραηλίτη λαόν καθοδηγήσαντη Κύριο άσομε εν δόξος γαρδε δόξαστε.
αγών. Τόμος όλα ψυχής ασπήλων σώμα και ήξε το τραφέν εν απειρό ηλιακάματον πει. Αϊζόουδε εκ μαρανθήσεις λόγος διαιωνίζον ύμνος ανεμερπετό. Τον Κύριον πάντα τα έργα υμνείτε και υπερήψουτε εις πάντας τους αιώνας. Ε, μεγαλήνας Χριστέ, την τεκούσαν σε Θεοτόκον, παρθυσοπλάστης ημών, ομοιοπαθές περιέθου σώμα, το των ημετέρων πλητηρίων αυλακημάτων, ταύτη μακαρίζοντες, πάσε γέννεσαι μεγαλύνομε. Οι έννοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ακολουθίας του όρθρου καθόλου το έτος. Ονομάζονται έτσι διότι στους στίχους τους περιέχουν πολλά και στην λέξη εννοείται. Πολλοί από τους μεγαλύτερους υμνογράφους της Εκκλησίας μας έγραψαν στοιχειρά για τους έννους της Μεγάλης Εβδομάδος, τα οποία βρίθουν υψηλών θεολογικών νοημάτων. Θα ακούσουμε ευθύς αμέσως το Πασαπνοάριο, το αργό ενίτε του Ιακώβου Πρωτοψάλτου και τον πρώτο στοιχειρό των έννων της Μεγάλης Τετάρτης, σέτων της Παρθένου Ιών. Yeah.
εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Σε τον της Παρθένου Ιων πόρνη επιγνούσα Θεόν στην κορύφωσή του την Μεγάλη Πέμπτη, όπου ο Κύριος παραδίδεται για να σταυρωθεί. Την ίδια ημέρα ψάλεται και η ακολουθία των Αγίων Παθών, τα γνωστά μας 12 Ευαγγέλια. Μετά το ένατο Ευαγγέλιο, και ενώ ο Σταυρωμένος βρίσκεται πλέον στο μέσο του ναού, ψέλλονται οι ένοι. Το δοξαστικό των ένων αυτών έχει γράψει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο οποίος δεν βρίσκει πια λόγια για να περιγράψει το γεγονός που βλέπουμε μπροστά μας. Έτσι βάζει τον ίδιο τον Εσταυρωμένο να μας μιλήσει και να μας περιγράψει το συμβάν. «Μου έβγαλαν όλα μου τα ρούχα και με άφησαν με μία κόκκινη χλαμίδα. Τοποθέτησαν στο κεφάλι μου ένα στεφάνι από αγκάθια και στο δεξί μου χέρι έβαλαν ένα καλάμι, ώστε να τους κάνω κομμάτια σαν να ήταν πύληνα σκεύη». No. Thanks, Oh.
Κλείσουμε την εκδήλωση με ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος, το οποίο ακούμε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης. «Κύριε, οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γενή». Πλήθη πιστών κατακλείζουν τους ναούς κάθε Μεγάλη Τρίτη για να ακούσουν αυτό το εξαίσιο δοξαστικό, το οποίο έχει συνθέσει η πρώτη γυναίκα υμνογράφος της Ευρώπης, η Κασιανή. Oh.
πηγάς τον δαρύν Yeah.
Ευχαριστούμε τη χοροδία μας και ιδιαίτερα το χωράρχη μας, κύριο Αντώνη Τσαρουχά, για την όλη επιμέλεια. Στη συνέχεια καλείται η χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως να μας παρουσιάσει το μουσικό της πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της συναυλίας, όπου ψάλλει ο Βυζαντινός χορός ανατέλλοντες της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως μας, υπό την χοραρχία του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Θεοδόρου Παπαγιάννη. Τελευταίο πασχάλιο δείπνο της επίγειας ζωής του. Και ο Ιησούς με τους μαθητές του βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο Ιππερώο. Μαζί τους και ο Ιούδας. Ενώ όμως οι 11 μαθητές φωτίζονταν από το φως του διδασκάλου και ο νους τους ανοιγόταν στη χάρη για να δεχτεί το σωστικό μυστήριο, ο Ιούδας ήταν παραδομένος στο σκοτάδι του αιωνίου θανάτου. Μελετούσε την προδοσία. Ο ποιητής του τροπαρίου εφιστά την προσοχή του ανθρώπου και δείχνοντάς του το τραγικό τέλος του Ιούδα, τον παροτρύνει να αποφεύγει την ακόρεστη ψυχή που δεν διστάζει αλίμονο να προδώσει το δημιουργό της. Αλληλουιάριον και ότε η ένδοξη μαθητέ, τροπάριον επέχον θέση απολυτικίου, ήχος πλάγιος του τετάρτου τρίφωνος, μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Πάθος, αναρωτιέται πόσο αόρατος Θεός σαρκώθηκε και έγινε ορατός
Και έπειτα πώς γίνεται να προσέρχεται για να θανατωθεί από ασεβείς ανθρώπους. Ο κριτής δικάζεται και καταδικάζεται. Ενώ ο πραγματικός κατάδικος, ο άνθρωπος, γίνεται ο κατήγορός του. Πάσχει για μας, για να σώσει εμάς από την καταδίκη. Γι' αυτό μόνο, ύμνους και δοξολογίες στο μεγαλείο της εξουσίας του μπορούμε να αντιπροσφέρουμε για την άπειρη φιλανθρωπία του. Αόρατε κριτά, κάθισμα, ήχος πρώτος, χρωματικός, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου. Το διδάσκαλο. Πνιγμένο στα δάκρυα, θρενεί οδυρώμενο στο μεγάλο νεκρό. Αλίμονο σε μένα, γλυκύτατε Ιησού. Πριν από λίγο, ο ήλιος καθώς σε είδε πάνω στο σταυρό, έχασε το φως του. Και η γη, εσύ το έντρομη. Πώς να σε κυδέσω, Θεέ μου. Με τι χέρια να αγγίξω το πάναγνο σώμα σου. Ο θρήνος όμως του Ιωσήφ δεν είναι απελπισμένος. Την πονεμένη ψυχή του γλυκαίνει η ελπίδα της Ανάστασης. Γι' αυτό στο τέλος η θρηνοδία μεταβάλλεται σε δοξολογία για τα πάθη, την ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου και Θεού. Σε των αναβαλλόμενων, δοξαστικών, ήχος πλάγιος του πρώτου, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου. Patrick, yeah.
Τελευταία πράξη του Θείου Δράματος. Το σώμα του Ιησού, άπνουν και εγκαταλελειμμένο, κρέμεται επί του Σταυρού. Τότε ο κρυφός, πλην θαραλέος μαθητής Ιωσήφ, έκανε το τολμηρό βήμα. Ζήτησε από τον Πιλάτο το σώμα του διδασκάλου και το εναπέθεσε σε μνήμα που δεν είχε ξαναχρησιμοποιηθεί, γιατί έπρεπε να βγει από τον τάφο, λαμπρός και ωραίος, όπως ο νυμφίος από τον ηφικό θάλαμο. Ιτήσα το Ιωσήφ, στιχυρών, ήχος πλάγιος του Δευτέρου, μέλος του παλαιού στιχυραρίου, 13ος αιώνας, εξήγηση Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Thank you.
Εντάφιος Τρίνος είναι από τα ωραιότερα και δημοφιλέστερα εινολογικά κείμενα. Δύο διαμετρικά αντίθετα στοιχεία δεσπόζουν εδώ. Ο δραματικός λόγος και το θριαμβευτικό στοιχείο. Η θνητότητα και η αθανασία. Η λύπη και η χαρά. Ο πόνος του Σταυρού, αλλά και ο θίαμβρος της Αναστάσεως. Στα εγκόμια παρελάβνει όλη η φύση, έμψυχη και άψυχη. Συμπονούσα και συμπάσχουσα το πληκτό θέαμα του ενταφιασμού της ζωής. Από την άλλη, ο Θεάνθρωπος αναφέρεται ως ο πλέον όμορφος από τους θνητούς, βασιλιάς του παντός, φιλάνθρωπος, κριτής ζωοδότης. Τα εγκόμια αποτελούν την καλύτερη προετοιμασία για την Ανάσταση του Χριστού, που είναι ταυτόχρονα και η Ανάσταση του ανθρώπου. Αποτελούν την τελειότερη έκφραση του σταυροαναστάσιμου χαρακτήρα της Μεγάλης Εβδομάδος. Εγκόμια του Επιταφείου Θρήνου. Ήχοι πλάγιος του πρώτου και τρίτος. Μέλος Πέτρου Πελοποννησίου. Απάθη αν ρηστέντες της χωράς. Τι φοβούμε
Oh.
Του Κυρίου. Γι' αυτό ο χερουβικός ύμνος της Θείας Λειτουργίας μας καλεί να σιγήσουμε με φόβο και τρόμο μπροστά στο ασύλληπτο αυτό γεγονός, στο οποίο και οι άγγελοι ακόμα κλείνουν τα μάτια τους από φρίκη. Και η δική μας στάση, κατά συνέπεια, είναι στάση συγκλονισμού και βιωματικής επικοινωνίας, στάση διεσόπτρου εν ενίγματι, όπου η σχέση μεταξύ νοούντες και νοουμένου αποκαθίσταται και το άπειρο εισέρχεται μυστικά στο πεπερασμένο. Σιγησά το Πάσα Σάρις, αρχαίος ύμνος, ψαλόμενος αντί του χερουβικού το Μεγασάββατο. Ήχος πλάγιος του πρώτου, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Oh.
απαρτίζουν ας πατηχτή σειρά. Αλκιβιάδης Παπάς, Ανδρέας Αποστόλου, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Αντώνιος Κεσόγλου, Βασίλειος Λιάκος, Βασίλειος Ραμπαούνης, Βασίλειος Ψαράκης, Γεώργιος Μπαστούνης, Γεώργιος Καλούδης, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Γρηγόριος Δέδες, Ευάγγελος Βλάχος, Θεράπων Παπαδημητρίου, Ιωάννης Κολάρας, Κωνσταντίνος Μασούρας, Κωνσταντίνος Σιοντόρης, Κωνσταντίνος Ταλαδιανός, Νικόλαος Σταματόπουλος, Πέτρος Δημητρίου, Πολύκαρπος Πολυκαρπίδης, Σπυρίδων Τζόρας, Χαράλαμπος Κοτσίκος, Χρήστος Βελαόρας, Χρήστος Παπασταμούλος. Οι διδάσκαλοι της ψαλτικής τέχνης και πρωτοψάλτες, Θωμάς Κραβαρίτης, Κωνσταντίνος Μούρτης, Παναγιώτης Αθανασίου. Ο διδάσκαλος της ψαλτικής τέχνης και αρχιδιάκονος της Μητροπόλεως μας, πατέρας Γεώργιος Βασιλείου. Διδάσκαλος και χωράρχης, ο διευθυντής της σχολής, πατέρας Θεόδωρος Παπαγιάννης. Τον χορό του Δημοτικού Οδείου Θηβών απαρτίζουν με αλφαβητική σειρά. Αθανάσιος Θεοδοσίου, Αλέξιος Φίλης, Βασίλειος Ασίμου, Δημήτριος Αλεξίου, Δημήτριος Μελενιός, Δημήτριος Τριάντης, Διονύσιος Ριγόπουλος, Ηρακλής Ασίμου, Θεόφιλος Κυριάκου, Ιωάννης Κρύμπας, Ιωάννης Σταυρίδης, Κωνσταντίνος Κιούσης, Λουκάς Πίλιουρης, Νικόλαος Κρουστάλης, Στυλιανός Μπένης, Σωτήριος Παπαναστασίου, Φώτιος Εκατερίνης, διδάσκαλος και χωράρχης Αντώνιος Τσαρουχάς. Επιμέλεια κειμένων, Βασιλική Μούρτη, φιλόλογος, και Ιωάννης Θανάσου. Παρουσίαση, Ελένη Βουβάκη, Λουκάς Ανανίκας, γιατρός. Ευχαριστίες οφείλουμε στους υπευθύνους του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων για τη φιλοξενία της απόψινής εκδήλωσης. Στον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίος Τριάδος Θρακομακεδόνων, φιλότιμο και ακάματο εργάτη της Εκκλησίας, πατέρα Λάμπρο Καρίνο, και στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού για την υλική και ηθική υποστήριξη για την πραγματοποίηση της συναυλίας. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Αθηναγόρα, εμπνευστή και αρρωγό όλης της προσπάθειας για την αγάπη του, την ανανεωτική πνοή, το ζωηρό ενδιαφέρον του και την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή του στο έργο της σχολής, που αποτελεί έργο της Ιεράς Μητροπόλεως μας, και τον προσκαλούμε να λάβει το λόγο. Μια και βρισκόμαστε λοιπόν μέσα σε εκκλησιαστικό κλίμα, νομίζω ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω τον στίχο εκεί που λένε οι Απόστολοι στους Εμαούς, ότι προς εσπέραν, εσπέρασε στην και κέκλικε η ημέρα. Λοιπόν, είχαμε την χαρά και την ευτυχία σήμερα να έχουμε μαζί μας δύο σπάνιες χοροδίες, και το λέω σπάνιες γιατί ο χρόνος, όπως προϋπόθηκε της λειτουργίας τους, είναι ελάχιστος, μόλις 2 χρόνια, και για τις 2 χοροδίες. Έτσι δεν είναι, πατέρα? Δεν θα πω τίποτα πνευματικό, διότι ήδη λέθηκαν πάρα πολλά κατά την εισαγωγή των τροπαρίων. Θέλω όμως να κρατήσετε όλοι σας μέσα σας, καθώς αφεύγετε από την εκδήλωση αυτή, κάποιες επισημάνσεις. Αυτοί που έγραψαν τους ύμνους χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Αυτούς που ακούσαμε τους ύμνους και τους άλλους της Μεγάλης Εβδομάδος. Σε αυτούς που είτε στα κελιά τους έψαχναν να βρουν τον δρόμο συνάντησής τους με τον Θεό μέσα από την έκσταση. Σε αυτούς που καθοδηγούσαν πίμνια ως ιεράρχες ή ως ιερείς. Και στους άλλους που προσπαθούσαν να βρουν την αγάπη μέσα από τους λασπόδεις δρόμους της καθημερινότητας της ζωής μας. Αυτοί που έγραψαν τους ύμνους δεν ήταν όλοι άγιοι. Ήταν πάρα πολλοί από αυτούς εμπαθείς άνθρωποι. Κι όμως
ακούσατε τι λόγια κατέγραψαν. Νομίζω ότι όλοι αυτοί είχαν μέσα τους μια βαθιά αγάπη να βρουν και να αναζητήσουν το σωτήρα τους, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, στο δικό του δρόμο και με την δική του ιδιοσυγκρασία. Και πιστεύω πως τα κατάφεραν. Κι ας ήταν άλλοι αυτοκράτορες, όπως ο Κωνσταντίνος, ο Έβδομος, ο Πουθυρογέννητος ή ο Λέων, ο Έκτος, ο Σοφός, και εσείς ήταν άλλοι μοναχοί, όπως η Κασία, η Κασιανή, και ας ήσαν άλλοι επίσκοποι. Και όλο αυτό, αυτή η ποικιλία των ανθρώπων που κατέθεσαν την προσωπική τους αγωνία αναζήτησης του Θεού, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτό είναι η Εκκλησία. Είναι η σαγήνη, είναι το δίχτυ που ρίχνει ο ψαράς, ο Θεός, στη θάλασσα. Και καθώς το ανασύρει, βγάζει από εκεί όχι μόνον τα έμβια θαλάσσια είδη, αλλά και άχρηστα πράγματα. Και όμως όλα αυτά, και τα ψάρια τα ζωντανά και τα νεκρά και τα άχρηστα αντικείμενα που βρίσκονται στο βυθό, είναι όλα μέσα στη σαγήνη. Και ο ψαράς ξέρει πώς να τα χρησιμοποιήσει, πώς να τα ξεδιαλύνει και πώς να δώσει στο καθένα την αξία του. Ενότητα λοιπόν. Ενότητα στη διαφορετικότητα και στην αγιοσύνη και στην αμαρτία, όλα αυτά μαζί συμπλέκονται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Και είμαι χαρούμενος λοιπόν απόψε, διότι πάλι εδώ πάνω στη σκηνή φανερώνεται η ενότητα της Εκκλησίας. Τα παιδιά από τη Θήβα, από μια άλλη Μητρόπολη, από μια άλλη τοπική εκκλησία, και τα παιδιά και οι κληρικοί. Τα παιδιά λοιπόν και οι κληρικοί από την τοπική εκκλησία του Ηλίου, των Αχαρνών και της Πετροπόλεως. Δύο τοπικές εκκλησίες ενωμένες επί το αυτό. Να συμβολίζουν την ενότητα της εκκλησίας. Να συμβολίζουν τον κοινό δρόμο που έχουμε όλοι μας να περπατήσουμε. Και δεν είναι τυχαία η επιλογή τους. Και όλοι μαζί αποτελούμε μαζί με σας το δυναμικό αυτής εδώ της τοπικής εκκλησίας. Δύο τοπικές εκκλησίες επί το αυτό, για να συμβολίζουν την ενότητα της εκκλησίας. Όπως οι διαφορετικοί ποιητές των ύμνων συμβολίζουν πάλλον την ενότητα της εκκλησίας. Και να μην ξεχνάμε πως, αν δεν κάνω λάθος, πατέρα Θεόδωρε, όλοι αυτοί που μελοποίησαν τους ύμνους αυτούς που ψάλατε και οι δύο χοροδίες, ζούσαν κάτω από καθεστώς δουλείας. Δύσκολες εποχές και τότε, όπως και τώρα. Και έχουν κάτι αυτοί, οι μελωδοί, αυτοί που μελοποίησαν τους ύμνους, τους γραμμένους ύμνους, και έδωσαν το δικό τους προσωπικό στοιχείο ο καθένας, έχουν κάτι να πούν σε ταλαιπωρημένη εποχή μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία του εδώ τον κύριο Δήμαρχο Αχαρνών και Θρακομακεδόνων, γιατί ο Σωτήρης, έτσι μου λέει να τον λέω, λοιπόν, γιατί ο Σωτήρης λοιπόν, ναι, είναι ένας δυναμικός άνθρωπος που είναι άνθρωπος των έργων, δεν φαίνονται πολλά, δεν λέει πολλά λόγια, αλλά δουλεύει και είναι πάντα από την πρώτη στιγμή κοντά μας και μαζί μας σε κάθε εκδήλωση, όπως και εγώ άλλωστε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κατσανδρή που τον γνώρισα και αυτόν, όπως και τον Σωτήρη, από την αρχή του ερχόμου με εδώ, καθώς γυρίζαμε όλοι μαζί τις γειτονιές και τις εκκλησίες, ο καθένας για διαφορετικό σκοπό βέβαια, αλλά συναντηθήκαμε πάντως. Να ευχαριστήσω το φιλόξενο κέντρο, το Πνευματικό Κέντρο των Αγίων, των Θρακομακεδόνων εδώ, και τον κύριο Πλατυπόδη που είναι ένας αγαπητός συνάδελφος, είναι φιλόλογος και αυτός όπως και εγώ. Βλέπετε, συνέχεια βρίσκουμε κοινά στοιχεία, συνέχεια βρίσκουμε ενότητα. Τον πατέρα Λάμπρο λοιπόν
εκλεκτός συνεργάτης στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως είναι εκ των Ουκάνεφ, ο πατήρ Λάμπρος. Χωρίς αυτόν δεν βγαίνει η άδεια γάμου. Λοιπόν, για την αγάπη την οποία δείχνει και τις προσκλήσεις του για κάθε εκδήλωση εδώ στους Θρακομακεδόνες και στο Ναό της Αγίας Τριάδος. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάποιον ο οποίος φαίνεται πως είναι ξένος, αλλά είναι πολύ οικείος, στον πατέρα Χριστό, ο οποίος είναι παρόν σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, να μην πω σε όλες, της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Έτσι πολύ σωστά τονίστηκε στην αρχή ότι είναι μουσικολογιώτατος και επομένως πιστεύω ότι χάρηκε και αυτός μαζί με όλους μας απόψε βλέποντας αυτή την πανδεσία των δύο χωρών. Και το τονίζω αυτό, είναι κληρικός της ενιαίας Μητροπόλεως Αττικής, υπηρετεί τώρα κοντά στο Μητροπολίτη Κηφισίας τον κύριο Κύριλο, στενός του συνεργάτης, όμως έχει το ένα πόδι νομίζω προς τα εδώ και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, για την αγάπη του. Να ευχηθώ λοιπόν κλείνοντας, καλό υπόλοιπο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καλή μεγάλη εβδομάδα, να νιώσουμε μέσα από τους ύμνους και αυτούς που ακούσαμε και τους άλλους που δεν ακούσαμε και τους ακούσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, το μυστήριο του Θεού που γίνεται άνθρωπος για τη δική μας σωτηρία και η λαμπροφόρα Ανάσταση του Χριστού μας να μας βρει έτοιμους να δεχθούμε ο καθένας με το δικό του τρόπο το ένα και μοναδικό ανέσπερο φως, τον οποίο μερίζεται για χάρη του καθενός από εμάς στον καθένα μας. Thank you.